Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστώ τον Θεό και σήμερα που μας έφερε στον οίκο να ακούσουμε το λόγο του τον Άγιο και να πάρουμε την τροφή του την Αγία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο χρονικό το Β, στην 447 σελίδα. Το κεφάλαιο Λάμδα Β είναι λίγο μεγάλο, θα το διαβάσουμε σχεδόν όλο μέχρι και το 31 εδάφιο. Μετά τα πράγματα αυτά και την αλήθεια αν ταύτην, ήρθε Σεναχερήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και εστρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών Εζεκίας ότι ο Σεναχερήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως, και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσα στα σπηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης, λέγον, «Διατί έλθοντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολύ, ενδυναμωθείς έτη, ανοικοδόμησεν όλο το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκέβασε τη μηλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμε όπλα πολλά και θηρέους και έβαλε πολέμαρχους επί των λαών και συνήθρισε αυτούς προς αυτόν εις την πλατεία της πύλης της πόλεως και ελάλησε κατά την καρδία αυτών λέγον «Ενδυναμούστε και ανδίζεστε, μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού, διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίων εσάρκινοι, με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς να μάχεται τα σμάχα ημών. Και ενεθαρρύνεται ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά τα αυτά, απέστειλε ο Σεναχερήμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ. Αυτός δε έχουν μεθε αυτού πάσαν την δύναμη αυτού, επολιόρκη την λαχής προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδα, τον εν Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Σεναχερήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας, εις τι πεπιθώντες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ, δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης, λέγον Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς τόπους αυτού, τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον «Έμπροσθεν ενός μόνο θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει. Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα τους λαούς της γης. Ειδυνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσει τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Θύς εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν ειδυνήθη να λυτρώσει τον λαό αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να ειδυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει εμάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν, ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως, και μην πιστεύετε αυτόν, διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνος, η βασιλείας ειδυνήθη να λυτρώσει τον λαό αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτη ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου. Και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον «Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν τον λαόν αυτόν εκ της χειρός μου, ούτε και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου». Τότε ευόησαν οι Ιουδαϊστοί με τα φωνής μεγάλης προς τον λαόν της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσω συν αυτούς και να ταράξω συν αυτούς, όπως κυριεύσωση την πόλην και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο υιός του Αμός και ευόησαν προς τον ουρανόν και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστε συμφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύ και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατόπεδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατεσχημένο πρόσωπον εις την γη αυτού
Και ότε εισήλθεν εις το οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχερήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν και έφερεν πολύ δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώτησεν ο Εζεκίας, ηρώστησε ο Εζεκίαν έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και υπήκουσε εν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την αυτού, κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι υπήρθε η καρδία αυτού, όθεν υπήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και εταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τας ημέρας του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτων και δόξα πολλήν σφόδρα και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολύτιμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας και εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσία πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτη αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδον των υδάτων του γείων και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεν όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινε έστειλαν προς αυτόν για να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν την καρδία αυτού. Μέχρι εδώ. Εδώ βλέπουμε το βασιλέα Εζεκία, όπου στα δύο προηγούμενα κεφάλαια θα δούμε ότι ξεκίνησε τη βασιλεία του στην ηλικία των 25 ετών και όπως ο πατέρας του έκανε τα τελείως αντίθετα και πράγματα τα οποία ήταν βδελητά ενώπιον του Κυρίου, έκανε άσχημα πράγματα, θυσίαζε τα παιδιά του διαπυρός σε άλλους θεούς, όπου αυτό δεν ήταν καθόλου ευάρεστο και καθόλου ωραίο ενώπιον στα μάτια του Κυρίου. Όμως, ο βασιλιάς Εζεκίας από μικρή ηλικία, από την πρώτη του ηλικία, μόλις ξεκίνησε να βασιλεύει, είχε στην καρδιά του μέσα να κάνει το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Ξεκίνησε να ανοίξει από την πρώτη στιγμή τις πόρτες του οίκου του Θεού, ξεκίνησε να φτιάχνει πάλι τον ναό, ξεκίνησε πάλι να καθαρίζει, να φέρει τα πράγματα όπως έπρεπε ενώπιον του Κυρίου, όπως έπρεπε και όπως ο Θεός είχε δώσει κατά τον Μωυσή και τον Δαβίδ. Και αφού έγιναν όλα αυτά και αφού καθάρισε και έφερε τον οίκο του Θεού εκεί που έπρεπε, τότε θα δούμε ότι στο τελευταίο εδάφιο, στο λάμδα κεφάλαιο, γράφει μετά τα αυτά, σηκωθέντες οι ιερείς, οι Λεβίτες, ευλόγησαν το λαό και επικούστη η φωνή αυτών και ήλθεν η προσευχή αυτών εις των ουρανών των Άγιων, το Άγιον Κατοικητήριον του Κυρίου. Ο Θεός, όπως το διάβαζα αυτό, έτσι μου έδωσε να καταλάβω η όλη πορεία αυτού του ανθρώπου, αυτού του βασιλιά, μπορούμε να την παρομοιάσουμε με την καρδιά του ανθρώπου στη σημερινή μέρα, όπου μόλις ο άνθρωπος αναγεννηθεί και αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό και καθαρίσει την καρδιά του τελείως και φέρει τον εαυτό του όπως πρέπει ενώπιον του Κυρίου, θα δούμε ότι από εκεί και πέρα ξεκινάει η ένωση με τον Κύριο και βλέπουμε ότι η προσευχή που κάνουμε ενώπιον του Κυρίου φτάνει μέχρι τα αυτιά του Κυρίου, φτάνει μέχρι τον ουρανό. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει ο Θεός όταν ξεκινάει ο άνθρωπος και στην πορεία του. Και όπως διάβαζα έτσι την ιστορία του Εζεκία, του βασιλέα, είδαμε ότι όταν ήρθε ο Σεναχερήμ να πολιορκήσει την πόλη και στήθηκε απ' έξω από τα τείχη και είδαμε πράγματα τα οποία άρχιζε και το απειλούσε, θα δούμε ότι ο Εζεκίας το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να είναι ήρεμος
να είναι ειρηνικός και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πει στο λαό να, είναι, να, μην φοβούν, να μην φοβούνται, να έχουν μέσα τους ειρήνη και να προχωρήσουν με το Θεό. Εκεί θα δούμε ότι και μου έκανε φοβερή εντύπωση και σκεφτόμουν μέσα μου, λέω Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί, λέω, όπως βλέπουμε και άλλους χαρακτήρες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, πώς μπορεί, λέω, να έχει αυτή τη δύναμη, την ηρεμία και τη γαλήνη, ποιο είναι το μυστικό αυτό. Και έτσι ο Θεός μου απάντησε με δύο λέξεις, όπως το σκεφτόμουν, και μου είπε «Παιδί Θεού». Και όντως, πραγματικά, η απάντηση είναι ότι μόνο ένα παιδί Θεού μπορεί να λαλεί με τέτοια σιγουριά και με τέτοια ηρεμία ενώπιον των απειλών που δέχεται καθημερινώς. Και η επόμενη ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου ήταν «Εγώ είμαι παιδί Θεού? Είμαι γνήσιο παιδί Θεού? Και αν ναι, πώς μπορώ να το καταλάβω αυτό?» Και τότε ο Θεός μου έδωσε να καταλάβω από τον καρπό που έχει ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, μπορούμε να δούμε αν η καρποφορία του είναι συνεχόμενη και βλέπουμε ότι έχει καρπό, τότε μπορούμε να διακρίνουμε ότι είναι παιδί Θεού. Και μπορούμε να το δούμε και σε διάφορους άλλους χαρακτήρες, όπως θα δούμε και στο Δαβίδ, όπως θα δούμε και άλλοι άνθρωποι, και στάθηκαν ενώπιον του Κυρίου όπως έπρεπε και είχαν καρπό. Και στην Καινή Διαθήκη θα δούμε, όπως ο Απόστολος Πέτρος που μπήκε στη φυλακή, και αυτό που έκανε ήταν να κοιμάται. Και θα μπορούμε να πούμε, μα καλά, δεν αγχώνεται, δεν φοβήθηκε? Όχι, γιατί είχε αυξημένο καρπό Πνεύματος Αγίου. Γιατί πίστευε και πίστευε με όλη την καρδία και γι' αυτό είχε ηρεμία. Όπως και ο Στέφανος, που όταν το λιθοβολούσαν δεν τα έβαλε με κάποιον, ούτε φώναξε ούτε κάτι. Το μόνο που είπε στο Θεό, μη τους υπολογίζεις, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και αυτό για να έρθει πρέπει να υπάρχει αύξηση Πνεύματος Αγίου και να είμαστε γνήσια παιδιά Θεού. Και στην πορεία θα δούμε ότι μετά από όλες τις απειλές που έκανε ο Σεναχερήμ απέναντι στον λαό Ισραήλ, θα δούμε ότι πολύ όμορφα ο Εζεκίας και ο Ισαΐας, ο προφήτης, προσευχήθηκαν στο Θεό και είδαμε ότι αμέσως η απάντηση ήρθε και ο Θεός με πάρα πολύ απλό, με μια πάρα πολύ απλή κίνηση έστειλε έναν άγγελο και υφάνησε, λέει, όλους τους ισχυρούς που είχαν πάει εναντίον του λαού. Και επίσης, υφάνησε στο τέλος, θανατώθηκε και ο Σεναχερήμ. Στην πορεία θα δούμε ότι μόνο ένα παιδί Θεού μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί μόνο η προσευχή μας ενώπιον του Κυρίου μπορεί να φτάσει όταν είμαστε γνήσια παιδιά Θεού. Και θα δούμε ότι ο Θεός εισήκουσε την προσευχή του και μπορούμε να πούμε στη σημερινή μέρα, εάν πηγαίνουμε καθημερινώς στο ταμείο, εάν καθημερινώς διαβάζουμε τη Γραφή ανελιπώς και κρατάμε την αγιότητά μας και προσπαθούμε να αυξάνεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βαδίζουμε δια της αγιότητας και να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων και να παίρνουμε απαντήσεις. Και έτσι όπως μου έδειξε ο Θεός, μου έδωσε άλλο ένα κομμάτι από την προς Εβραίους επιστολή στο ΙΒ, στην 1068 σελίδα, από το 7 έως και το 12. Θα δούμε ότι λέει, «Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νοθοί και ουχή Υιοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχον παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι ημέν προς ο λίγας ημέρας εκπαίδευον ημάς, κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ώστε είναι
πράξεως χαράς, πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Και στο 14, ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου δίστελει ήδη των Κύριων. Και όπως έτσι μου τα έδωσε ο Θεός, αυτά τα δύο, από τα δύο κομμάτια που διαβάσαμε, μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω ότι πρέπει καθημερινώς να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε στον καθρέφτη της γραφής τον εαυτό μας και να βλέπουμε πού βρισκόμαστε και αν είμαστε όντως γνήσια παιδιά Θεού και πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό μέσα στη ζωή μας. Και αυτό μπορούμε να το δούμε στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν καθημερινώς βαδίζουμε και μας έρχεται μια δυσκολία και το πρώτο πράγμα που λέμε είναι να σκεφτόμαστε ανθρώπινα ή μόλις μας έρθει η δυσκολία, το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τη δυσκολία που περνώ αυτή τη στιγμή». Γιατί αν όντως είμαστε γνήσια παιδιά Θεού, ο Θεός δεν θα μας αφήσει ποτέ. Και αυτό που θα κάνει είναι να μας περάσει από δύσκολα πράγματα, από δύσκολες οδούς, έτσι ώστε να μας διδάξει το Λόγο τον Άγιο, να μαθητεύσουμε και να γίνουμε, να καρποφορήσουμε και να γίνουμε και εμείς, όπως και αυτοί οι άνθρωποι που είδαμε, και να δούμε στη ζωή μας μεγαλεία, έτσι ώστε να μην ξέρουμε, θα βλέπουμε τα μεγαλεία στη ζωή μας και θα ξέρουμε ότι είναι από το Θεό, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε δυνατοί, αλλά δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και μπορούμε να στεκόμαστε ενάντια στον κόσμο δούτων, να πηγαίνουμε ενάντια στις βουλές του κόσμου, χωρίς να φοβόμαστε και στις δυσκολίες της ζωής μας, να μπορούμε να να περνάμε και να ανταπεξελθόμαστε στις καταστάσεις και να βγαίνουμε πιο δυνατοί και πιο ευλογημένοι με τον Κύριο, έτσι ώστε όταν θα έρχεται η δυσκολία και θα λέω, θα βλέπω τα πράγματα μπροστά μου, δεν θα φοβάμαι να αντιμετωπίσω τίποτα, αλλά θα πηγαίνω δια Πνεύματος Αγίου και θα πηγαίνω με το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Έτσι θα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, θα μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας το τέλος που θα φτάσουμε το στέφανο που θα μας στεφανώσει ο Θεός. Και έτσι αυτή είναι η πορεία του χριστιανού και δια Πνεύματος Αγίου θα πρέπει καθημερινώς να βλέπουμε τον εαυτό μας. Και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα προσωπική όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία, όπου όταν ήμουν περίπου στα 18 ετών, χρειάστηκε να κάνω μια σοβαρή εγχείρηση στη μέση μου και οι γιατροί μου είχαν δώσει μονάχα 1%, ήταν αν και μικρό, 1% να πάει κάτι στραβά στην εγχείρηση. Ο Θεός την προηγούμενη μέρα πριν πάω για την εγχείρηση αυτή, μου μίλησε με προφητεία, με το όνομά μου και μου είπε ότι θα είναι μαζί μου και να μην φοβηθώ. Όταν έγινε η εγχείρηση αυτή και ξύπνησα, όλα είχαν πάει εντάξει. Όμως τη δεύτερη μέρα ή την τρίτη, αν θυμάμαι καλά, όταν ξύπνησα, το ένα μου πόδι δεν κουνιόταν. Και θυμάμαι ότι όταν το κατάλαβα, το είπα στους γονείς μου, εκείνοι έτρεξαν, έφεραν τον γιατρό, τους έβγαλε όλους έξω, ο γιατρός άρχισε να κοιτάει το πόδι μου και επειδή είδε ότι δεν αισθανόμουν καθόλου, μου έβαλε βελόνες, με ρώταγε αν το αισθάνομαι, δεν το αισθανόμουν καθόλου το αριστερό μου πόδι. Και τότε έτρεξε ο γιατρός και τους είπαν να με βάλουν απευθείας μέσα για να ελέγξουν τι γίνεται για αξονικές, μαγνητικές κτλ. Όταν με πήραν, είχα ειρήνη, δεν φοβήθηκα. Και όταν με πήραν και με έβαλαν έξω από τον αξονικό και περίμενα να γίνει η εξέταση, το μόνο πράγμα που είπα ήταν ενώπιον του Κυρίου μου, μόνος μου, και του είπα, «Ο Θεέ μου, ξέρω ότι εσύ μου μίλησες και μου είπες ότι θα είσαι μαζί μου. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι. Και γι' αυτό θέλω να ξέρεις ότι ό,τι εσύ αποφασίσεις για τη ζωή μου, εγώ το δέχομαι. Αν εσύ θες να είμαι με ένα πόδι, με ένα πόδι.
Αν θες με δύο, με δύο. Και τότε θυμάμαι ότι σταμάτησα να προσεύχομαι, είπα, δόξασα τον Κύριο και ήμουν ήρεμος και περίμενα. Δεν βρήκαν κάτι οι γιατροί, το πόδι μου δεν κουνιόταν όλη τη μέρα. Πέρασε η μέρα και την επόμενη μέρα που σηκώθηκα, το πόδι μου ήταν φυσιολογικό, κουνιόταν και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όμως, μετά από κάποια χρόνια, ο Θεός μου άνοιξε τα μάτια να καταλάβω ότι ο Θεός, όπως είδαμε και στον Εζεκία πολλές φορές, αποτραβιέται ή μας περνάει από κάποιες δοκιμασίες, όπως και ο Αβραάμ. Θα δούμε ότι του είπε να δώσει το παιδί του και το έκανε, όπως και οι τρεις παιδες που έπρεπε να δοκιμαστούν. Δεν ήξεραν αν ο Θεός θα επιτρέψει στη ζωή τους. Δεν τους είχε μιλήσει ο Θεός, δεν ήξεραν κάτι. Όμως θα δούμε ότι η καρδιά τους ήταν τελεία. Αυτό σημαίνει ότι όταν βάζουμε την καρδιά μας εκεί που πρέπει και αποδεχόμαστε κάθε αποτέλεσμα που ο Θεός μας έχει διορίσει για τη δικιά μας ζωή, όπως και αν είναι, εάν είμαστε παιδιά Θεού θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός το παιδί του να τα αφήσει. Εδώ για όλα τα παιδινά έχει φροντίσει για να τρώνε καθημερινώς και δεν θα φροντίσει για τα παιδιά του. Οπότε, όταν ένας άνθρωπος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινώς βλέποντας τη ζωή του μέσα από το κάτρωπτο του Αγίου της Αγίας Γραφής, κοιτώντας τον καρπό του, μπορεί να κρίνει τον εαυτό του και να βλέπει σε τι στάδιο βρίσκεται. Και όσο είναι αυξανόμενο αυτό και αυξάνεται συνέχεια στον καρπό, κοιτάει καθημερινώς ό,τι και αν του τύχει, μα έχασα τη δουλειά μου, μα μου τύχει κάτι πολύ άσχημο, το οτιδήποτε, μου ήρθε μία αρρώστια η οποία είναι ανίαντη. Το πρώτο πράγμα που θα πω είναι να πάω στα γόνατα και να ευχαριστήσω τον Θεό για ό,τι έρχεται στη ζωή μου και από εκεί και πέρα να το αφήνουμε στα χέρια του Θεού και Εκείνος θα κάνει αυτό που πρέπει για τη δική μας ζωή. Γιατί πολλές φορές λέμε, Θεέ μου, έλα να με θεραπεύσεις, έλα να κάνεις αυτό, βοήθησέ με, αλλά θέλω να το κάνεις έτσι. Και λέμε εμείς του Θεού τι να κάνει. Αλλά ο Θεός έχει το προσδιορισμένο, έχει ένα σχέδιο για μας. Και όταν είμαστε παιδιά Θεού, και όπως είδαμε και στην προς Εβραίους που διαβάσαμε, εάν ο άνθρωπος αποδέχεται την παιδεία του Θεού, αν και είναι λύπη, φαίνεται ότι δεν είναι χαρά, είναι δυσκολία. Όμως, όταν το περνάμε με ευχαρίστηση, γιατί γνωρίζουμε, θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ευχαριστιέται, λέει, στις δυσκολίες, στις ύβρις και σε όλες τις δυσκολίες που περνάει. Γιατί ξέρει ότι είναι παιδί Θεού, ξέρει ότι αυτό στο τέλος, όταν θα περάσει, θα βγει από μέσα κάτι καλό και ο καρπός του θα αυξηθεί. Και έτσι, όταν, όπως και ο Στέφανος, ο αδερφός μας, τον λιθοβολούσαν, θα έχει αγάπη για όλους. Δεν θα κοιτάει, «Α, γιατί μου είπε εκείνος έτσι, γιατί με πείραξε», αλλά θα αγαπάει τους πάντες με την αγάπη του Θεού. Και αυτό θα δίνει καρπό πολύ και σε όλα τα κομμάτια του ανθρώπου, σε όλη του τη ζωή. Και αυτό είναι η πορεία, ο αυξανόμενος καρπός είναι η πορεία του αγιασμού του ανθρώπου. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα και η στιγμή να είμαστε Άγιοι, να είμαστε έτοιμοι, όπως ήταν και οι Απόστολοι που είδαμε, γιατί μπορούμε να δούμε και το αντίθετο, μπορούμε να δούμε και όταν οι μαθητές ήταν στο καράβι και ο Χριστός κοιμόταν και δεν πίστεψαν ότι ο Χριστός μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Φοβηθήκαν και τον ξύπνησαν και του είπαν, γιατί ήταν σαστισμένοι που κοιμόταν. Και εκείνος τους είπε, «Πού είναι η πίστη σας?» Έτσι λοιπόν, προχωρώντας καθημερινώς με τα πράγματα του Θεού, κρατώντας
τη ζωή μας εκεί που πρέπει, κοιτώντας τον εαυτό μας πάντα μέσα από το κάτρωπτο της Αγίας Γραφής, θα φτάσουμε στον ουρανό. Και όταν θα ακούσουμε τις σάλπιγγες, θα είμαστε χαρούμενοι να υψώσουμε τα χέρια μας ψηλά και έτσι ο Θεός να δούμε τον εαυτό μας να αλλάζει, τα σώματά μας να αλλάζουν και να λαμβάνουν τα θνητά θανασία και να πηγαίνουμε ψηλά και να συναντήσουμε τον Κύριο. Γιατί αν δεν είμαστε Άγιοι, αν δεν έχουμε καρπό, θα είμαστε νοθοί. Θα είμαστε νοθοί, όπως γράφει μέσα. Και αυτό όπως είναι οι πιο πολλοί, γιατί δεν δέχονται την παιδεία. Και η παιδεία είναι καθημερινό στη ζωή μας. Το οτιδήποτε συμβαίνει και είναι δύσκολο και περνάμε, το πιο όμορφο είναι να το βλέπουμε το σωστό με τα πνευματικά μάτια. Καθημερινώς σου τυχαίνει μια δυσκολία. Κοίτα το με το πνευματικό, μέσα από το κομματικό κόσμο, από τον πνευματικό κόσμο, έτσι ώστε να μπορείς να γυμνάζεσαι και από εκεί και πέρα να βγαίνεις νικητής και να παίρνεις αυτά που θέλει ο Θεός. Με πάντα μια προσοχή, όπως βλέπουμε, όπως έκανε ο Εζεκίας, που όταν βγήκε από αυτό που πέρασε ο λαός, υπήρθε, λέει, η καρδία του και εκεί ο Θεός οργίστηκε. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε κάθε φορά που λαμβάνουμε κάτι από το Θεό, το οποίο είναι μετά τη δοκιμασία, να μην πούμε ότι εμείς ήμασταν δυνατοί και το κάναμε, αλλά να αφήνουμε το Θεό να παίρνει τη δόξα και ταπεινά να στεκόμαστε ενώπιόν Του, να Τον ευχαριστούμε καθημερινώς για την κάθε δυσκολία που μας συμβαίνει, αν και γνωρίζω πως από την ανθρώπινη πλευρά του άνθρωπου είναι δύσκολο, αλλά από την πνευματική πλευρά όμως δεν είναι τίποτα δύσκολο παρά το Θεό. Ο Θεός τα πάντα δύναται, αλλά αρκετές φορές μας αφήνει να περάσουμε δυσκολίες, έτσι ώστε να βγούμε νικητές και να φτάσουμε στον ουρανό. Ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει όλους, να φτάσουμε στον ουρανό και να ζήσουμε εκεί αιώνια, χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, χωρίς στεναγμούς και να είμαστε μαζί με τον Θεό και να βλέπουμε τον Θεό στον ουρανό και να δοξολογούμε και να υμνούμε καθημερινώς. Ο Κύριος να ευλογεί.